Ωραία, έχουμε ξεκινήσει. Γεια σας φίλοι μου, καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2019. Είναι η πρώτη μετάδοση που κάνουμε το 2019, σήμερα Τρίτη 15 Πρώτου. Καλή χρονιά να έχουμε και με όλες τις εμπειρίες από τον περασμένο χρόνο να έχουν έρθει σαν εφόδια για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του 2019. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Μόλις μπούμε μέσα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και το σημερινό live. Τα ατομικά μαθήματα που κάνουμε και αυτό το χρόνο, όπως και τις διαλέξεις της Κυριακής και φυσικά οτιδήποτε άλλο να βάζουμε στο κανάλι, στο YouTube. Πάντα μαζί αυτά τα εθελοντικά σεμινάρια, μαζί με τη δική σας συνδημιουργία. Και αυτό το χρόνο θα συνεχίσουμε, θα προχωρήσουμε, έτσι, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και γνώση και να μοιραζόμαστε. Ωραία, χαίρομαι που βλέπω τους φίλους μου από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Θα μιλήσουμε λίγο στην αρχή για το 2019, θα κάνω ένα πρόλογο, όπως συνηθίζω ή όπως επιλέγω, και συνέχεια θα μπορείτε να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις, φίλοι μου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είπαμε καλή χρονιά σε όλους μας. Το 2019 μας δίνει τον αριθμό 3, αν προσθέσουμε τα ψηφία, έτσι, καμπαλιστικά. Μας δίνει ο αριθμός 3 εκείνη την σημασία να καταλάβουμε ότι είναι το προϊόν πάντοτε. Ο αριθμός 3 μας δίνει σημαίνει ότι το 2019, φίλοι μου, θα έχουμε σημαντικές καταστάσεις, καθώς θα έρθουν στην κρυστάλλωση όλα αυτά που γίνανε μέσω των πόλεμων των αντιθέτων. Θα παρθούν σημαντικές αποφάσεις που δεν έχουν ξαναπαρθεί γενικά από εμάς και από την κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσο καιρό, αυτό το παράθυρο που ζούμε των ορισμένων χρόνων, αυτό τον καιρό, για να εγκατασταθεί η καινούργια ενέργεια και να φύγει, θα λέγαμε, η παλιά, έρχονται συγκεκριμένα παράθυρα ενεργειών όπου μας δίνουν τη δυνατότητα για όποιους ξέρουν να τα χειρίζονται, αλλά και υποσυνείδητα για πολύ κόσμο, έτσι, να φέρνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά το 2019 θα είναι, θα λέγαμε, μια καινούρια χρονιά εφόλης της ύλης, με την έννοια ότι όλοι θα έχουμε κάνει επιλογές που ποτέ πριν δεν θα είχαμε ξανακάνει. Τώρα, το πώς θα κρυσταλλωθεί στον κάθε έναν, στη δική του ατομικότητα και στη συλλογική πραγματικότητα, έτσι, αυτό είναι ένα ωραίο suspense που έχουμε διαλέξει να ζούμε για να γίνεται ευχάριστη η ζωή μας και όχι ανιαρή. Όπως βλέπω, μπαίνουν και άλλα άτομα μέσα ακόμα. Ο καθένας, φίλοι μου, έχει τη δική του πραγματικότητα, τη δημιουργεί. Και μια που έκανα αυτό το πρόλογο, θα σας μιλήσω σήμερα για τη σημαντικότητα των πράξεων.
το 2019 και από εδώ και πέρα και όσο προχωράμε στην κατάσταση της τέταρτης πυκνότητας συνείδησης που μπαίνει η ανθρωπότητα, καταλαβαίνουμε φίλοι μου ότι έρχεται η ώρα των πράξεων. Όπως το θέατρο, μπορεί να διαβάζουμε το κείμενο και ξεκινάει και λέει πράξη Α, πράξη Β, που σημαίνει ότι ξεκινάει μια διαδικασία, το διαδραστικό κομμάτι. Έτσι και αυτούς τους καιρούς έρχεται η ώρα των πράξεων. Φεύγει ο άνθρωπος από τη θεωρία, φεύγει ο άνθρωπος από τα θεωρήματα και έρχεται να πειραματιστεί πραγματικά με τη νέα ενέργεια. Τόσο καιρό η νέα ενέργεια καθόταν, θα λέγαμε, στα ανώτερα τμήματα, καθώς ότι λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να την κρυσταλώσουν και να τη γιώσουν. Τώρα, αυτόν τον καιρό, θα δούμε ότι έρχεται λίγο-λίγο η κρυστάλλωση στην καθημερινότητα της νέας ενέργειας. Διότι ο άνθρωπος γίνεται συνειδητός λίγο-λίγο στην ενέργεια των πράξεών του. Οι πράξεις, φίλοι μου, είναι αυτές που κινούν τη φυσική πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο κύριος μηχανισμός για να κινηθεί η φυσική πραγματικότητα. Μέσω από τις πράξεις μας διαμορφώνεται η πραγματικότητα του καθένα και το συλλογικό. Οι πράξεις μας όμως έρχονται σαν αποτέλεσμα των εσωτερικών συμπεριφορών, πεπιθήσεων, σκέψεων, συγκινήσεων που έχει ο καθένας μέσα του. Σαν επέκταση λοιπόν της ενέργειας έρχεται να βγει αυτή η ενέργεια με τις λεγόμενες πράξεις. Επιλέγοντας τις πράξεις μας, όταν γίνουμε συνειδητοί στις πράξεις μας, ξεκινάμε και γινόμαστε συνειδητοί στο μηχανισμό κινήσεως, θα λέγαμε, της υλικής πραγματικότητάς μας. Έτσι, έναν άνθρωπο που είναι συνειδητός στις πράξεις του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να γίνει συνειδητός στην πραγματικότητά του, να αρχίζει να κινεί την πραγματικότητά του έτσι όπως θέλει. Η σημαντικότητα λοιπόν των πράξεων, φίλοι μου, έρχεται με την αναγνώριση κάθε φορά ποιος ρόλος είναι αυτός που έχει τις ανάλογες πεπιθήσεις, τις ανάλογες σκέψεις, τις ανάλογες συγκινήσεις και πράξεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πράξεις έχουν και αποτελέσματα. Είναι όπως ακριβώς τα μαθηματικά. Στα μαθηματικά υπάρχει μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Και στη μέση είναι το ίσον. Γι' αυτό μας δίνει την επιβεβαίωση. Έτσι ακριβώς κάθε ρόλος, κάθε εγώ, κάθε πρόγραμμα που έχουμε από μόνο του είναι ένα κύκλωμα. Είναι ένα κύκλωμα που αυτοεπιβεβαιώνει κάθε φορά τον εαυτό του. Κάθε φορά που παίζεται αυτό το κύκλωμα υπάρχει αυτή η εξίσωση της ενέργειας, της εσωτερικής, της πράξης και του αποτελέσματος. Αυτό που εκπέμπουμε και αυτό που λαμβάνουμε πίσω, γι' αυτό λέμε ότι η πραγματικότητα είναι ο καθρέφτης. Κάτω από αυτή την κατάσταση, φίλοι μου, τι καταλαβαίνουμε? Καταλαβαίνουμε ότι κάθε φορά που εμείς γινόμαστε συνειδητοί όλο και περισσότερο στο τι μιλάει μέσα μας και μπορούμε να έρθει και μπορούμε να έχουμε την επιλογή για το πώς θέλουμε εμείς να εκφράζουμε τον εαυτό μας, γινόμαστε συνειδητοί στην κατάσταση την οποία θέλουμε να έχουμε ανεξαρτήτως τα γεγονότα της ζωής. Έτσι είναι σαν να ελέγχουμε την κατάστασή μας απέναντι στη ροή των γεγονότων. Όταν εμείς ελέγχουμε την κατάστασή μας απέναντι στη ροή των γεγονότων, είναι σαν να χρησιμοποιούμε, θα λέγαμε, μια μετατροπή των εντυπώσεων από τα γεγονότα με τέτοιο τρόπο ώστε να έρχονται μέσα μας χρήσιμα. Έτσι πετυχαίνουμε να μπορούμε, κατά το ποσοστό που ο καθένας έχει γνωρίσει τον εαυτό του και τη μετατροπή, να μπορεί να χειρίζεται την πραγματικότητα, είναι σαν να δημιουργεί πραγματικότητα. Κάθε φορά λοιπόν, φίλοι μου, όταν εμείς επιλέγουμε μέσα από τον ενθουσιασμό μας
μέσα από εκείνο το ρόλο που έχει τις ανάλογες πεπιθήσεις, από τις συγκεκριμένες πεπιθήσεις που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον εαυτό μας. Είναι φυσικό και οι πράξεις να είναι αντιπροσωπευτικές του εαυτού μας. Και εφόσον είναι αντιπροσωπευτικές του εαυτού μας, αυτό το feedback που θα έρχεται θα είναι δικό μας. Μόνο τότε βλέπουμε ότι αυτό το κύκλωμα όταν κλείνει μας δίνει αυτή την πληρότητα ότι εμείς πάμε μαζί με τη ροή. Διότι ερμηνεύουμε τη ροή έτσι όπως μας αντιπροσωπεύει καλύτερα και ενεργούμε. Το να δράσουμε σημαίνει ότι έχουμε την ικανότητα να μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Επίσης, το να μην δράσουμε είναι πάλι μία δράση όταν μιλάμε για συχνότητες. Είναι πάλι μία κατάσταση και φέρνει ανάλογα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξετάζουμε κάθε φορά αν οι πράξεις μας είναι ανάλογες του ρόλου που θέλουμε να παίξουμε. Είναι σημαντικό να έχουμε εκείνη την εγρήγορση, να μπορούμε να βλέπουμε αν οι πράξεις μας είναι ανάλογες του ρόλου του ιδανικού που έχουμε μέσα στον εαυτό μας. Άρα βλέπουμε το μηχανισμό ότι πρέπει να φτιάξουμε μέσα μας, να οραματιστούμε έναν ιδανικό εαυτό. Να οραματιστούμε αυτόν τον ιδανικό εαυτό που όλοι έχετε μέσα σας, που αντιπροσωπεύει την υψηλότερη, θα λέγαμε, συνείδησή σας. Και αυτός ο ιδανικός εαυτός σας, κάθε φορά, είναι ακριβώς εκείνο το κομμάτι σας. Που όσο τον ενθυμούσαστε εσείς, και όσο τον παίζετε, και όσο τον εμψυχώνετε, και όσο τον φαίνεται να κάνει πράξη, είναι σαν να τον γιώνετε λίγο-λίγο, με τέτοιο τρόπο που σιγά-σιγά όλες οι πράξεις, κατ' επιλογή, θα έρχονται μέσα από εκείνο, από εκείνες τις πεπιθήσεις τις οποίες έχετε επιλέξει εσείς ότι σας αντιπροσωπεύουν και το κάνετε συνειδητά. Μέσα σας έχετε όλες τις πεπιθήσεις, έχετε όλο το σύμπαν. Το μόνο που κάνουμε κάθε φορά είναι να μπορούμε επιλεκτικά ή υποσυνείδητα να μπορούμε να έχουμε τις ανάλογες πράξεις για να μπορούμε να κινήσουμε αυτό το θεατρικό που λέγεται η 3D κατάσταση. Αν εμείς όμως γινόμαστε έρμεα των συνηθιών μας, αν γινόμαστε έρμεα των παρελθοντολογικών μας ρυθμών, αν εμείς δεν έχουμε εκείνη την εγρήγορση στο τώρα κάθε φορά, ώστε να μπορούμε να εξετάζουμε αν οι πράξεις μας είναι αντιπροσωπευτικές των πεπιθήσεων που εμείς θέλουμε, τότε ορισμένα πράγματα γίνονται υποσυνείδητα και με την ίδια δράση θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Γι' αυτό και βλέπετε πολλοί άνθρωποι δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν διότι δεν κάνουν διαφορετική δράση. Είναι η ώρα να δράσουμε, να πράξουμε σαν αυτό το ρόλο που όλοι φανταζόμασταν ότι θα θέλουμε να είμαστε. Δημιουργώντας αυτό το εργαλείο μέσα μας, δημιουργώντας εκείνο το εργαλείο του ιδανικού εαυτού μας, διαλέγουμε τις πράξεις μας να έρχονται μέσα από την αγάπη, μέσα από τον ενθουσιασμό, μέσα από την επιβεβαίωση, μέσα από την αποδοχή, μέσα από εκείνη την ένωση που μπορεί να νιώθει ο καθένας. Όμως είναι εκείνη η πρακτική που μόνοι σας θα μπορείτε χωρίς κανέναν απολύτως δάσκαλο, χωρίς να έχετε ανάγκη κανέναν, ούτε εμέναν ούτε κανέναν, παρά μόνο τον ιδανικό εαυτό σας. Να δημιουργήσετε μια σύνδεση, διότι θα έχετε την άμεση πληροφορία του μέχρι τότε ιδανικού εαυτού σας, που μόλις τον βάλετε κάτω θα σας δίνει τη μέγιστη πληροφορία και ικανότητα που μπορείτε εσείς να έχετε. Διότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, να το αλλάξετε, αν πρώτα δεν το κάνετε δικό σας. Και δικό σας είναι μόνο ό,τι γνωρίζετε καλά. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή γνωρίζουν καλά τον πόνο, επειδή γνωρίζουν καλά συγκεκριμένους ρόλους από τη ζωή τους, δεν τους αφήνουν για να πιάσουν καινούριους. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ανθρώπους που έχουν χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες πεπιθήσεις, που πλέον δεν είναι αντιπροσωπευτικές της συνείδησής τους, της εξέλιξής τους, να έχουν κολλήσει στο παρελθόν. Διότι δεν ξεκινάνε να δοκιμάσουν, δεν αφήνουν τον εαυτό τους να δοκιμάσει το καινούριο.
δεν αφήνουν τον εαυτό τους να δοκιμάσει τον νέο ρόλο, τις νέες πεποιθήσεις. Και λίγο-λίγο να ξεκινήσουν να δράσουν σαν να είναι ο ιδανικός εαυτός τους. Σας έχω πει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία θεραπεία. Υπάρχει η επιλογή τι συχνότητα θέλουμε να είμαστε. Τι πεποιθήσεις μας αντιπροσωπεύουν. Ο άνθρωπος χωρίς επιλογή απλά ψάχνει για θεραπείες έξω από αυτόν. Ενώ κάτι μπορούμε να το κινήσουμε μόνο όταν είναι δικό μας. Άρα πρέπει κάτι να το αποδεχτούμε ότι είναι δικό μας. Και αυτό γίνεται μόνο αν δράσουμε με εκείνες τις πεποιθήσεις σαν δημιουργή της πραγματικότητας. Αυτό γίνεται μόνο αν δράσουμε σαν εμείς να ξέρουμε ότι αξίζουμε και ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό γίνεται μόνο αν δράσουμε σαν, θα λέγαμε, θεοί της δικής μας πραγματικότητας. Αν εμείς δράσουμε με τον άλλο, θα λέγαμε, ρόλο, με αυτόν που δεν αξίζει, με αυτόν που δεν έχει σχέση, με αυτόν που δεν είναι συνδημιουργός, αλλά είναι το δημιουργημένο, τότε είναι φυσικό η ίδια η δράση μας να φέρει την ανάλογη επιβεβαίωση, όπως τα μαθηματικά, γιατί λειτουργούν με την εξίσωση οι ενέργειες. Άρα πέφτουμε σε ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο πλά μας επιβεβαιώνει σαν καθρέφτης τις πεποιθήσεις που έχουμε διαλέξει, για να μπορούμε να ξαναεξετάσουμε τη δράση που κάνουμε και να δούμε αν οι πράξεις μας πραγματικά είναι αντιπροσωπευτικές των πεποιθήσεων των οποίων έχουμε. Τα όντα της τέταρτης πυκνότητας συνείδησης, αυτόν τον καιρό έρχεται η ώρα μέσω των πράξεων και της συνειδητής κατάστασης, της εγρήγορσης, της γνώσης πάνω στις ενέργειες που βγάζουν, να διαλέξουν την ελευθερία αντί για τη σκλαβιά. Να διαλέξουν την ελευθερία να είναι ο εαυτός που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο. Να αρχίζουν να δοκιμάζουν την ελευθερία που μπορούν, έχοντας την επιλογή κάθε φορά να είναι αυτοί που θέλουν και όχι να χρησιμοποιούν τις εξωτερικές καταστάσεις για να έρχονται να βγάζουν αρνητικές ενέργειες. Η δικαιολογία, το να χρησιμοποιώ τις εξωτερικές καταστάσεις για να μην είμαι αυτός που θέλω να είμαι, θα φύγει σιγά σιγά. Γιατί πλέον εσείς θα διαλέγετε, ανεξαρτήτως των γεγονότων που υπάρχουν γύρω σας, να είστε αυτοί που θέλετε. Να διαλέξετε με ποιο ρόλο θέλετε να τα περάσετε. Να διαλέξετε πώς θέλετε όλοι σας να περάσετε το δικό σας πεπρωμένο. Αυτό που δεν μπορείτε να αποφύγετε απ' έξω και να το αλλάξετε, μπορεί να γίνει μόνο όταν αλλάξετε τον εαυτό σας μέσα. Έχετε κάποια ευθύνη που σας έχει παραχωρήσει, τα λέγαμε, όλο το παιχνίδι του Matrix. Και κάποια ευθύνη που δεν σας έχει παραχωρήσει το παιχνίδι μέσα στο Matrix. Η ευθύνη που έχετε μέσα στο Matrix είναι να μπορείτε να δουλέψετε μέχρι το μέγιστο των ικανοτήτων σας. Και αυτό στους σημερινούς καιρούς δεν σας το λένε και σας έχουν μάθει ότι είστε στην πραγματικότητα ανάξιοι, ανάπηροι, ψυχασθενείς. Όμως, αν μέσα σας θυμηθείτε, αν μέσα σας δημιουργήσετε ξανά εκείνον τον ρόλο το οποίο δουλεύει σαν να είστε συνδημιουργοί στην πραγματικότητα και όχι απλά να ανήκετε σε αυτήν, σαν να όλα τα πράγματα να εκφράζονται μέσα από σας και φύγετε από το διαχωρισμό της ύλης και του πνεύματος, αλλά καταλάβετε ότι η ύλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση του πνεύματος και έρθει μέσα σας η εσωτερική ειρήνη, για να μπορείτε πλέον να καταλάβετε ότι μέσα από τις πράξεις, μέσα από την ύλη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κρυστάλλωση των πνευματικών ενεργειών, μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πειράξουμε την ύλη με ένα πνευματικό, με μια πνευματική συμπεριφορά. Διαλέγοντας πάντοτε εκείνες τις υψηλότερες συγκεκριμένες πεποιθήσεις που αντιπροσωπεύουν το μέγιστο εαυτό μας, για να έχουμε τις ανάλογες δράσεις, πράξεις, οπότε να φέρουμε σε αποτέλεσμα την κίνηση, θα λέγαμε, ώστε να μπορεί να αλλάξει ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης, φίλοι μου, δεν θα αλλάξει ποτέ αν εμείς δεν έχουμε πιάσει μια συγκεκριμένη δόνηση. Οπότε πρέπει να ξέρουμε το μηχανισμό να μπορούμε να συγκρατούμε την ανάλογη δόνηση μέσα μας. Γι' αυτό, μαθαίνοντας ορισμένα πράγματα για τον εαυτό μας,
δοκιμάζοντας κάθε φορά συγκεκριμένες εμπειρίες, μαθαίνοντας από το λεγόμενο κακό, πώς να μπορούμε να επιλέγουμε το καλό. Ένας άνθρωπος που αφυπνίζεται, όπως σας έχω ξαναπεί, μεγαλώνει η αντίληψη που έχει για το καλό, μεγαλώνει η αντίληψη που έχει για το κακό, γιατί γίνεται ευαίσθητος. Όμως η αφύπνιση η ίδια μας παίρνει σε μια ειρήνη μέσα μας, αυτά τα δύο να μην μάχονται, αλλά σαν κύκλος να εναλλάσσονται και να τα χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Και το καλό και τη θετική ενέργεια και την αρνητική. Ο μόνος λόγος που εμείς δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε είναι γιατί τα βάζουμε να μάχονται μεταξύ τους. Αν όμως τα βάλουμε σε μία σειρά, σε έναν κύκλο, πάντα χρησιμοποιώντας το ένα θα μπορούμε να δούμε τη σχέση με το άλλο. Και έτσι η συνείδησή μας πάντοτε θα περάσει από όλες εκείνες τις πεπιθήσεις για το ίδιο γεγονός. Θα έχει εμποτιστεί από όλη τη σφαιρική εμπειρία για το κάθε γεγονός. Θα λέγαμε ότι θα περάσει και από τα 7 επίπεδα, τα 7 τσάκρας μέσα μας ή τα διάφορα επίπεδα. Οπότε να παίξουμε όλους τους ρόλους που μπορούμε να έχουμε για το ίδιο γεγονός. Και όταν λέω για το ίδιο γεγονός, μιλάω για το ένα συνεχόμενο γεγονός που λέγεται ροή. Έφτασε λοιπόν η ώρα, φίλοι μου, να θυμηθούμε ότι ακολουθώντας τον ενθουσιασμό μας, ακολουθώντας εκείνες τις πεποιθήσεις που υποστηρίζουν τον ενθουσιασμό μας, που ο ενθουσιασμός μας είναι εκείνο το θείο όταν μιλάει μέσα μας και όχι η παρόρμηση που μπορεί να είναι μια αρνητική αντίδραση, αλλά όταν μιλάει το θείο μέσα μας, η ένωση μέσα μας, ο ενωτικός εαυτός μέσα μας. Κάθε ενθουσιασμός πρέπει να καταλάβουμε ότι με τον άλλον ενθουσιασμό που μπορεί να έχουμε, λόγω συγκεκριμένης σχέσης ενώνονται. Οπότε κάθε φορά που ακολουθούμε κάποιον ενθουσιασμό, φίλοι μου, υπάρχει μια συγκεκριμένη σχέση μέσα σε αυτή τη ροή που λέτε γεγονότα. Και όσο και αν δεν φαίνεται εξωτερικά, όσο και αν εξωτερικά φαίνεται ότι πάμε σε άλλη κατεύθυνση από αυτό που φαινομενικά είναι ο δρόμος, στην πραγματικότητα μας πηγαίνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είμαστε. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε από ενθουσιασμό σε ενθουσιασμό και να αρχίζουμε να δουλέψουμε πλέον και με έναν άλλο δάσκαλο που λέγεται ενθουσιασμός. Με μια άλλη δασκάλα που λέγεται χαρά. Και να ελαττώσουμε τις ώρες που περνάγαμε με τον παλιό δάσκαλο του δημοτικού που λεγόταν ο πόνος. Ο πόνος, φίλοι μου, ακόμα υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να επιβιώσουν χωρίς τον πόνο. Γιατί έχουν τόσο άγνοια που ακόμα δεν ξέρουν να επιλέγουν το καλό τους. Γι' αυτό έρχεται ο πόνος να τους δείξει πότε έχουν φύγει από το κέντρο τους. Ένας άνθρωπος που αναβαθμίζεται, θα λέγαμε συνεργάζεται με τον πόνο για να μάθει τον εαυτό του. Και έτσι όπως περνάμε από το δημοτικό στο γυμνάσιο και αρχίζουμε από έναν δάσκαλο να δίνουμε ώρες και σε άλλους δασκάλους με κάθε άλλη ειδικότητα, έφτασε η ώρα τώρα να δουλέψουμε με τη δασκάλα μας τη νέα, τη χαρά, με τον ενθουσιασμό. Δεν χρειάζεται πλέον να τα περνάμε όλα με αυτόν τον πόνο που ερχόταν να μας δείξει την ασυνειδησία μας. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που αναβαθμίζεται, κάθε άνθρωπος που προχωράει, θα λέγαμε, εξελικτικά, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι ο πόνος αρχίζει και περιορίζεται, αντί να υπάρχει πάντοτε. Γιατί γίνεται δικός μας. Γιατί γίνεται δικός μας συνεργάτης. Έτσι μπορούμε κάθε τι που αποδεχόμαστε σαν δικό μας, σαν επέκτασή μας, σαν προέκτασή μας, σαν συνέπεια των επιλογών μας, να το αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους να ακολουθάτε τον ενθουσιασμό σας. Σας καλώ όλους αυτή τη νέα χρονιά να καταλάβετε την ώρα των πράξεων. Ότι θεωρίες πλέον σταματάνε. Ότι όλη η περίοδο των θεωριών και της μάχης των θεωριών που κάνανε, είτε στην τηλεόραση, είτε στα κανάλια, είτε στα βιβλία, είτε στις σχολές, έφτασε η ώρα να τελειώνει και σιγά σιγά έρχεται η δράση, η γείωση των ενεργειών. Οτιδήποτε νομίζετε για σας ότι είναι ο μέγιστος εαυτός σας, εξετάστε τον, οραματιστείτε τον και κάθε φορά φέρτε τον σε δράση μέσω των πράξεών σας και θα δείτε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναβάθμιση
πιο γρήγορη αναβάθμιση και πιο ατομική ολοκληρωμένη αναβάθμιση από το να κάνετε αυτό ακολουθώντας τον ενθουσιασμό σας. Είναι το πιο δυνατό εργαλείο για να μπορείτε μόνοι σας, χωρίς να έχετε ανάγκη κανένα, να δουλέψετε με τη δική σας αυτοβελτίωση και ανάπτυξη. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οτιδήποτε υπάρχει, η ζωή έρχεται μέσα από μας, πρέπει να τη δούμε σαν επέκταση δική μας και να την σεβαστούμε. Πρέπει να αρχίσουμε να την κάνουμε έγκυρη ασχέτως τα γεγονότα αν μας πονέσαν ή όχι. Από εδώ και στο εξής δίνουμε κύριος εισάξια και στο κακό, εισάξια και στο καλό. Έφτασε η ώρα να λειτουργήσουμε κατά από την αίσθηση εκείνη τη μονοθεϊστική θα λέγαμε ματιάς που ξέρουμε ότι τα πάντα για το σύμπαν είναι ίσα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα είναι άξια, αλλιώς δεν θα υπήρχαν στη ζωή μας. Το μόνο που λείπει είναι εμείς να βρούμε εκείνες τις πεποιθήσεις, τις ανάλογες, ώστε να μπορούμε να νιώσουμε ότι συνεργαζόμαστε με τη δική μας επέκταση, με το δικό μας καθρέφτη, σαν να παίρνουμε πόζες για να δούμε πότε είμαστε πιο όμορφοι. Μετά από αυτό το πρόλογο, φίλοι μου, αν έχετε κάποια ερώτηση, να μου τη στείλουν εδώ πέρα, να σας απαντήσω έτσι και να μοιραστούμε την πληροφορία. Εντάξει, οτιδήποτε θέλετε, γράφτε τις δικές σας ερωτήσεις. Okay. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, καλησπέρα στα μάτι. Μπορεί κάποιος να πει πως εξελίσσεται κρίνοντας το επίπεδο συνείδησής του πριν και μετά σε σχέση με αυτό το γονιόν. Έτσι να το λέει. Το γονιόν του αντίστοιχα είναι μια διαδικασία στην οποία κρίνει μόνο το ανώτερό μας επίπεδο μακριά από τις πλάτες του αποκομμένου εγώ. Ευχαριστώ. Εδώ έρχεται η ώρα να μιλήσουμε, φίλοι μου, για το DNA. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε άνθρωπος, λόγω της ατομικότητας που έχει, έχει και κάποια άλλη διαδικασία. Να συνεχίζει να διαδικάζει το DNA στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάθε φορά, όσο αναβαθμιζόμαστε, δημιουργούμε και διαφορετική ενσάρκωση, διότι έχουμε μεγάλες αλλαγές. Όσο δεν αναβαθμιζόμαστε, παραδείγματος χάρη, και ήμασταν περίπου σαν τα ζώα, η εξέλιξή μας είναι πιο αργή. Άρα τι γίνεται? Θέλω να καταλάβετε ότι το DNA λοιπόν της ανθρωπότητας θα μπορεί να θεραπεύεται από εδώ και στο εξής πολύ πιο εύκολα, γιατί οι νέοι άνθρωποι, οι καινούργιες γενναίες, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθερης βούλησης και δεν είναι τόσο, θα λέγαμε, εγκλωβισμένοι στις τάσεις του παρελθόντος. Αυτό που εμείς με αγωνία και με αγώνα έχουμε πετύχει, να μπορούμε να αλλάζουμε τη στάση του παρελθόντος, φτιάχνοντας μια φαινομενική θεραπεία, γιατί θεραπεύουμε τους προγόνους μας, θα λέγαμε, τις προγονικές μας τάσεις του DNA, είτε του ψυχικού είτε του βιολογικού. Τα νέα παιδιά, καθότι θα είναι πολύ πιο αποκολλημένα από την ύλη, θα μπορούν να εξασκήσουν διαφορετικές αλλαγές, τεράστιες σε σχέση με τους παλαιούς. Θυμάμαι ότι παλιά είχε πει, θα λέγαμε, στην Καινή Διαθήκη ότι για 7 γενναίες, έτσι, ακολουθάει, θα λέγαμε, το κάρμα. Και ήθελα να πούμε αυτό το πράγμα, ότι με τον νόμο του 7 το σώμα μας στα 7 χρόνια αλλάζει κύτταρα και επίσης μέσω 7 γενναιών μπορεί μια ψυχική, θα λέγαμε, ασθένεια να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο DNA. Τώρα ο χρόνος έχει αλλάξει. Όπως και στο βιολογικό μας σώμα αρχίζουν και αλλάζουν πιο πριν τα κύτταρά μας, έτσι και οι ψυχικές μας ιδιότητες, μερικά κάρματα θα λέγαμε, ή τάσεις του ψυχικού μας φορέα, από εσάρκωση σε εσάρκωση έχει μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ευκαιρία να αλλάξει πιο γρήγορα και να κατανοηθεί από γενιά σε γενιά. Οπότε, φίλε μου Βασίλη, πραγματικά ναι, όσο βλέπεις να διαφοροποιείσαι από τους προγόνους, είναι γιατί δουλεύεις και με τον εαυτό σου σαν ατομική εξέλιξη
και εξελίσσεται και το δικό σου DNA, η δική σου γραμμή του DNA τελείως με διαφορετική ταχύτητα, δημιουργώντας άλλες δονήσεις, έτσι, να το χτυπούν, να το βαράν, σε εισαγωγικά, ώστε να φέρει άλλου είδους αποτελέσματα. Αυτή είναι όλη η εξέλιξη, θα λέγαμε, και η διαφορετικότητα που θα φέρουν οι νέες γενιές πάνω στο DNA για να τροποποιηθεί και το ψυχικό και το βιολογικό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, κάτσε να κοιτάξω καλά. Α, έχουμε κι άλλες εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει η Χριστίνα, από τον άνθρωπο 3 πηγαίνουμε στον άνθρωπο 4 από την σύγχυση του Άμλετ στην πραγμάτωση του Φάουστ. Αν και η σύγχυση θα υπάρχει, ο άνθρωπος που θα έχει κάνει την υπέρβαση θα έχει την οπτική που χρειάζεται για να μην τον αγγίξουν. Εδώ η Χριστίνα μας κάνει μία μεταφορά, έτσι, αν και σας έχω πει εγώ παιδιά ότι είμαι σε εισαγωγικά αγράμματος. Δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία, δεν έχω διαβάσει λογοτεχνίες, δεν έχω διαβάσει αρχαία ελληνικά, δεν έχω διαβάσει ας πούμε τις Καινές Διαθήκες και τέτοια. Έχω φτιάξει τον εαυτό μου με τις λιγότερες πληροφορίες που μπορούσα να έχω από τα βιβλία και τη μέγιστη, θα λέγαμε, βιωματική εμπειρία. Έφτασε σε εκείνο το σημείο να μπορώ να αποσυμβολίζω, καθότι ανέπτυξα, θα λέγαμε, όλα τα εσωτερικά μου κέντρα. Αλλά από την άλλη, θα λέγαμε, ενώ μπορώ κάλλιστα κάθε τι που μου δίνεται να το αποσυμβολίζω, από την άλλη πλευρά σας λέω, φίλοι μου, ότι δεν είμαι γραμματιζούμενος όσο πολύ, σχεδόν, θα λέγαμε, στη λογοτεχνία άπειρος. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ούτε Φάουστ έχω διαβάσει, έτσι. Τον Άμπλετ λίγο πολύ έχω ακούσει, ας πούμε, τι λέει. Αλλά αυτό σημαίνει βασικά ότι κάθε φορά για να αλλάξει μια ενέργεια, κάθε φορά για να αλλάξει ένα επίπεδο, κάθε φορά για να προχωρήσουμε από το ένα επίπεδο στο άλλο, είναι φυσικό οι δύο ενέργειες να ταυτίζονται, να συγκρούονται, ώστε να ξεδιαλύνει το τοπίο σιγά σιγά. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Λέει η Δήμητρα. Για να δούμε τι λέει. Αυτό που διαπιστώνω εντονότατα στις δύσκολες μέρες που ο καθένας μας βιώνει είναι ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε όλοι μας διακριτική ικανότητα. Όσο μάλιστα πιο πολύ εξελισσόμαστε, τόσο χρειάζεται ακόμα περισσότερη. Είναι σαν να δοκιμαζόμαστε. Παρατηρώ ότι εμφανίζεται σχεδόν η ίδια κατάσταση στη ζωή μας, αλλά με άλλο βαθμό δυσκολίας. Κάθε φορά και με άλλους πρωταγωνιστές φυσικά. Αν έχω καταλάβει ορθά, αυτό συμβαίνει ώσπου να καταφέρουμε να αποκτήσουμε αυτή την ποιότητα. Έτσι είναι. Ή μήπως είναι και οι άλλοι, και άλλοι λόγοι. Θέλω, φίλοι μου, να καταλάβετε ότι καμία εξέλιξη ανωδική δεν χρειάζεται να έχει παραπάνω μαθήματα με την ίδια κατάσταση δυσκολίας. Αλλιώς δεν θα υπήρχε μακαριότητα. Όσο εξελιζόμαστε, είναι επειδή αντέχουμε παραπάνω δύσκολα μαθήματα από την άποψη της προηγούμενης ματιάς. Οπότε θέλω να καταλάβεις αυτό που είπες, Δήμητρα, ότι στην πραγματικότητα μπαίνεις σε μια μακαριότητα όσο εξελίσσεται, αλλιώς δεν θα υπήρχε και σκοπός της εξέλιξης. Κάθε φορά λοιπόν που εξελιζόμαστε, αυτά που τώρα φαίνονται δύσκολα για μας, θα έρχονται με έναν πιο αυτοματικό τρόπο. Πιο τρόπο βασικό, ίσως από τη γέννα μας, να έχουμε συγκεκριμένες ιδιότητες, ώστε να φαίνονται παιχνιδάκι. Ή πολλά σενάρια της ζωής που έχουμε τώρα και δυσκολίες να μην υπάρχουν. Θέλω να φανταστείτε το μέλλον της ανθρωπότητας, ότι θα είναι μακάριο, θα υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, δεν θα είναι όμως του ίδιου τύπου, δεν θα είναι τύπου επιβίωσης, δεν θα είναι τύπου σκοτεινών μαχών, δεν θα είναι τύπου κολάσεων, δεν θα είναι τύπου διαχωρισμών. Θα είναι προκλήσεις πιο παιχνιδιάρικες, με αναβαθμίσεις γνώσεων. Θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι κάθε εξέλιξη λοιπόν ανωδικής κατάστασης μας οδηγεί σε μακαριότητα. Αλίμονο αν εξελισσόμασταν και συνεχόμενα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό είναι μια πλάνη του μυαλού για τον άνθρωπο που δεν έχει εξελιχθεί, έτσι, και έχει κολλήσει σε ένα φαύλο κύκλο. Οπότε το αρχικό σημείο που είπες, Δήμητρα, αν το είπα καλά, ναι ή όχι. Δήμητρα, ναι, είναι σωστό. Πρέπει να αναπτύξουμε τη διάκριση, την παρατήρηση, έτσι. Και οτιδήποτε έχω πει στα προηγούμενα, θα λέγαμε, βίντεο που μας βοηθάει
ώστε να έχουμε μια πιο αληθινή και κατανοημένη, θα λέγαμε, έτσι, επαφή με την πραγματικότητα την οποία ζει ο καθένας. Λέει ο Μάριος, στα μάτια από πού έρχεται η αντίσταση και τι σημαίνει, τι μας δείχνει. Κάθε φορά που μιλάμε για αντίσταση, φίλοι μου, είναι γιατί δεν είμαστε καλοί αγωγοί. Σε έναν καλό αγωγό, τα ηλεκτρόνια, θα λέγαμε, κινούνται με περιόριστη ταχύτητα και δημιουργούν ένα πάχος, μια ακτίνα. Και είναι δύσκολο να διαπεράσει αυτή την ακτίνα, αλλά η ακτίνα εκείνη είναι τόσο σκληρή που μπορεί να διαπεράσει, όπως ξέρετε, μέταλλα, όπλα, ύλη, τα πάντα. Όπως είναι οι αμοβολές, όπως είναι το νερό που με πίεση μπορεί να κόψει στα δύο μια λαμαρίνα. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι η ροή στην πραγματικότητα μας κάνει μια δέσμη φωτός. Αυτή η δέσμη φωτός από μόνη της είναι μια προφύλαξη, ένας αγωγός. Κάθε φορά που υπάρχει όμως μια αντίσταση και όταν δεν είμαστε καλή αγωγή, χάνονται ορισμένα φωτόνια, χάνονται ορισμένα ηλεκτρόνια, όπως έχουμε μάθει στη φυσική. Αυτή είναι η έλλειψη ενέργειας που νιώθουμε σαν άνθρωποι, γιατί ζούμε σε μια αντιστατική πραγματικότητα που είναι το 3D. Το 3D όλο είναι φτιαγμένο αντιστατικά, για να μπορεί να μένει ενέργεια παραπάνω, γιατί την έχει φτιάξει ο νους μας στις κατώτερες, θα λέγαμε, συχνότητές του, για να μπορούμε να παίζουμε πιο σταθερά την πραγματικότητα, ώστε να αργεί να αλλάξει, για να μπορούμε να τη βιώνουμε, να την καταλαβαίνουμε. Διαλέξαμε αυτό το παιχνίδι της βιολογικής, της φυσιολογικής πραγματικότητας, γιατί ακριβώς έχει τη μεγαλύτερη αντίσταση. Και μέσω της μεγαλύτερης αντίστασης μαθαίνουμε περισσότερο. Θέλω να το εννοήσετε αυτό, φίλοι μου, ότι αυτό δεν είναι μια φυλακή. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σχολείο όσον αφορά τις ψυχές. Θέλω να εννοήσετε αυτό το πράγμα, έτσι, και να μην έχετε την κατάσταση εκείνη να νομίζετε ότι είστε εσείς φυλακισμένοι σε αυτό το πράγμα. Εμείς ήδη το έχουμε δημιουργήσει. Βγείτε από αυτόν τον περιορισμό, έτσι, του εγωικού, του ανθρώπινου, του υποανθρώπινου, έτσι, βασιλείου και δείτε από πιο ψηλά. Δείτε από πιο ψηλά. Δείτε από τον ολοκληρωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο Θεό, το τι έχει διαλέξει, τι έχει επιτρέψει στην πραγματικότητά του. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τι κάνουμε, δημιουργώντας αυτή την αντίσταση, είναι φυσικό να μάθουμε τι να κάνουμε, να δραπετεύουμε από την ίδια την αντίσταση. Θα λέγαμε, μέσω αυτής της αντίστασης είναι που σπροχνόμαστε όλοι να ψάξουμε να βρούμε εκείνα τα κομμάτια, να θυμηθούμε και να επιτύχουμε το ακατόρθωτο μέχρι στιγμής, ότι μέσα από αυτή την αντίσταση να μπορούμε να βγούμε νικητές. Αυτή η αντίσταση είναι αυτά που φέρνει την ελίτ, θα λέγαμε, των ψυχών. Αυτοί οι αντιστατικοί πλανήτες, θα λέγαμε, είναι αυτοί που φέρνουν την ελίτ, θα λέγαμε, λόγω της έντασης του δράματος τον οποίο παίζουμε. Και σε αυτή την αντίσταση έρχονται μόνο οι δυνατές ψυχές, γιατί οι άλλες ψυχές δεν φτάνει η όθησή τους να μπορούν να κρυσταλλωθούν σε τέτοια επίπεδα. Βέβαια, μέσα από τον εγκλωβισμό που νιώθει ο κόσμος, το βλέπει ότι εδώ πέρα είναι μια κόλαση, ότι δεν μπορούμε, λόγω της λύθης που υπάρχει και του πόνου που υπάρχει εξαιτίας της αντίστασης. Θέλω όμως να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας και να σκεφτείτε ότι όπως πάτε σε ένα γυμναστήριο που είναι ένα κέντρο πραγματικής αντίστασης για να δημιουργήσετε τους μυς σας πιο δυνατούς, έτσι ένα γυμναστήριο πραγματικό είναι και όλη αυτή η ένταση που έχουμε, θα λέγαμε, σε αυτούς τους πλανήτες που μας δίνουν αυτά τα δράματα και να τα βιώσουμε με τόσο πολύ ένταση. Αν μπείτε σε μια κοσμική αντίληψη του εαυτού σας, θα δείτε πόσο τεράστιοι είμαστε για αυτό που έχουμε δημιουργήσει και πόσο δυνατοί. Αν το δείτε από μια άλλη αντίληψη, η επιβεβαίωση θα είναι ένας πόνος, μια απογοήτευση και θα θέλετε πάντα να φύγετε μακριά από αυτό που νομίζετε ότι είναι κάτι ξένο, ενώ είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. Λοιπόν, συνεχίζουμε, λέει, η ελευθερία, το μέσα μας αρχίζει να βγαίνει προς τα έξω, αυτό λες, ή έρχονται καινούργια πράγματα να μας συμπληρώσουν τώρα. Ελευθερία, θέλω να καταλάβεις ότι το μέσα μας είναι το έξω. Το μόνο που αρχίζει να τα συνδέει είναι η συνείδησή μας. Είναι σαν κάποιος να κοιτάει για πρώτη φορά ένα καθρέφτη. Στην αρχή δεν καταλαβαίνει, νομίζω ότι βλέπει κάποιον άλλον.
κρύβεται, κοιτάει καλά-καλά, μέχρι να καταλάβει ότι οι κινήσεις του είναι οι κινήσεις του καθρέφτη. Αυτό ακριβώς το πράγμα θέλω να καταλάβετε. Ο κόσμος έρχεται να αντιληφθεί τώρα ότι οι κινήσεις του δημιουργούν την πραγματικότητα. Η επιστήμη το έχει αντιληφθεί όταν μπήκε στην κβαντική εκείνη κατάσταση με τον παρατηρητή και το παρατηρούμενο. Ψυχολογικά αυτό το πράγμα το δίνανε με διδασκαλίες και την απόκριφη επιστήμη στον κόσμο, γιατί δεν μπορούσαν να έχουν εκείνη την εξέλιξη να του δώσουν τεχνολογικά και το μυαλό του δεν ήταν ακόμα ικανό να καταλάβει περί κβαντικής. Όμως όλες οι διδασκαλίες, όλες οι θρησκείες μιλάνε για συχνότητες με έναν τρόπο, τα λέγαμε, συμβολικό πάντοτε και με παραβολές. Αυτό που κάνουμε δηλαδή τώρα είναι να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι η ίδια πραγματικότητα είμαστε εμείς και να συμπεριφερθούμε σαν θεοί. Δεν έχουμε ανάγκη καμία αστρολογία, καμία ψυχολογία, τίποτα έξω από μας, τίποτα άγιους, τίποτα εκκλησίες, τίποτα ανελθέντες μάστερς, τίποτα αυτά όλα πράγματα. Αυτά ήταν όλα εργαλεία για τον άνθρωπο της τρίτης πυκνότητας συνείδησης, για να μπορεί να έρθει σε επαφή με τον άγνωστο εαυτό του. Από αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε εισαγωγικά σε μια άλλη διάσταση. Ο άνθρωπος του υδροχώου καταλαβαίνει ότι είναι αυτός κύριος των δονήσεων, γιατί όλο το Matrix δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντανάκλαση των πεπιθήσεων που έχει. Είτε μιλάμε για τη γη, είτε μιλάμε για το σύμπαν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται έξω. Παρ' όλα αυτά, ακόμα έχουμε συγκεκριμένους περιορισμούς, γιατί πρέπει να παίξουμε συγκεκριμένες καταστάσεις για να πάρουμε συγκεκριμένες εμπειρίες. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η Στέλλα, εφόσον όμως οι δυσκολίες και τα μαθήματα δεν κατανοούνται, δεν εμπεδώνονται, τότε θα ξαναζούμε τα ίδια ώσπου να τα κατανοήσουμε. Γιατί μόνο να τα αποδεχτούμε και τα απελευθερώσουμε θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε, και σε αυτό βασικό ρόλο παίζει και η αυτογνωσία, έτσι δεν είναι? Είναι φυσικό, φίλοι μου, να δούμε τι λέει η φύση γι' αυτό. Η φύση δείχνει όταν είμαστε βρέφοι υπάρχει βοήθεια και όλα γίνονται αυτόματα. Όταν όμως μπαίνουμε στην κατάσταση της εφηβείας και αρχίζει και δουλέψει λοιπόν το διανοητικό μας και πάρουμε τον έλεγχο του σώματός μας και του διανοητικού μας, τότε μπορούμε να εκφράσουμε εμείς τη δική μας αντίληψη, τη δική μας πεποίθηση και τις δικές μας πράξεις, όπως σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι, Στέλλα κατάλαβε ότι όσο ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση ζώου, έτσι, η εξέλιξη γινόταν υποσυνείδητα, γιατί το βοηθούσε η φύση. Από την ώρα που ο άνθρωπος αρχίζει να ενηλικιώνεται, παίρνει τη δύναμη στα χέρια του. Σας είπα και στην αρχή ότι η ευθύνη είναι μοιρασμένη. Δεν μπορείς να ζητάς από τον Θεό να κάνεις κάτι που σου έχει δώσει τη δύναμη να κάνεις, ούτε εσύ εγωιστικά να πας να κάνεις κάτι που είναι στα χέρια, θα λέγαμε, του συλλογικού, του Θεού. Πρέπει να καταλαβαίνουμε κάθε φορά ποια είναι η ηλικία μας η πνευματική, για να ξέρουμε τι μπορούμε και τι περνά από το χέρι μας και τι αφήνουμε να κάνει, θα λέγαμε, ο ανώτερος εαυτός μας για μας. Πρέπει να καταλάβουμε τη συνεργασία και όχι να είμαστε εγωιστές και να ζητάμε πράγματα ενώ πρέπει να κάνουμε εμείς, και απ' την άλλη να μην ζητάμε πράγματα και νομίζουμε όλα ότι μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Η σοφία έρχεται μέσω της εμπειρίας και η δράση έρχεται να δείξει αν έχουμε σοφία ή όχι. Λοιπόν, η επανάληψη είναι φυσικό να συμβαίνει, γιατί κάθε τι που το επαναλαμβάνουμε μας φέρνει πιο κοντά βιωματικά. Όσο παραπάνω εγρήγορση έχουμε και ευαισθησία, τόσο δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Όσο όμως εμείς δεν έχουμε την απαιτούμενη εγρήγορση, ευαισθησία ή να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα πράγματα, είναι φυσικό οι πράξεις μας να είναι οι ίδιες, οπότε ο καθρέφτης θα δείχνει την ίδια μούρη. Έτσι, είναι τελείως φυσική επιστήμη αυτά που σας λέω. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό ή μεταφυσικό. Έτσι. Λοιπόν, η αυτογνωσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Σας είπα, ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τα κανάλια της τηλεόρασης μόνο όταν ξέρει ότι υπάρχει το κομπιούτερ, θα λέγαμε, το τηλεχειριστήριο, και να έχει συντονίσει τα κανάλια.
Αυτό ακριβώς καλούμαστε κι εμείς. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει επιλογή και πρέπει να συντονιστείτε και να βάλετε, να φτιάξετε ένα χάρτη του δρόμου, παύλα, των συχνοτήτων μέσα σας. Σας είπα και στην αρχή όταν μίλησα ότι απαιτεί μια εξέταση η διαδικασία να μπορούμε να βρούμε τις συχνότητες μέσα μας. Έτσι. Γι' αυτό και τις ονομάζουμε, γι' αυτό και τις κατηγοριοποιούμε, γι' αυτό και κατηγορούμε και μας κατηγορούν, γιατί κατηγοριοποιούμε πάντοτε συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς κατάκριση βέβαια, αλλά κατηγοριοποιούμε κάθε φορά τους ρόλους τους οποίους μας βγαίνουν, για να ξέρουμε να τους επιλέγουμε. Τους κάνουμε δικούς μας για να μπορούμε να τους επιλέγουμε. Δεν τους κάνουμε δικούς μας, θα επιλέγονται περιστασιακά από μέσα μας και θα πετάγονται, λες και είναι κάτι που εμείς ποτέ δεν έχουμε την ευθύνη να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό. Η αυτογνωσία είναι το α και το ω και μας δίνει, τα λέγαμε, η ίδια η τέλεια φύση, την έννοια ότι μέσα από τη ζωή μας να μπορούμε να φτάσουμε έτσι ο καθένας μέσα από αυτά που έχει επιλέξει να ζήσει, στην δική του αυτογνωσία, με τον τρόπο που σας είπα. Κάθε ένας, η εσωτερική εργασία που κάνει είναι μοναδική και εσωτερική. Παρ' όλα αυτά ο δρόμος είναι ένας. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η Μαρία τις αρνητικές περιοριστικές πεποιθήσεις. Πώς μπορούμε να τις διαγράψουμε από το υποσυνείδητο ή να τις αντικαταστήσουμε. Σας είπα για άλλη μια φορά φίλοι μου ότι αυτές είναι παλιές τεχνικές που βασίζονται σε περασμένη κατάσταση που δεν λειτουργούν με συχνότητες. Καθώς μπαίνουμε στην κβαντική αντίληψη, όλα λειτουργούν με συχνότητες. Δεν διαγράφουμε τίποτα. Ούτε στην πραγματικότητα τις αντικατιστούμε με κάτι άλλο. Κάθε φορά έχουμε μέσα στη δική μας βιβλιοθήκη το ανάλογο βιβλίο. Απλά κλείνουμε το ένα βιβλίο και ανοίγουμε το άλλο. Για να πρέπει να φέρουμε κάτι και να το εμψυχώσουμε, θα λέγαμε, συγκεκριμένη πεποίθηση, πρέπει να ξέρουμε ότι μας αντιπροσωπεύει. Το σημαίνει ότι μας αντιπροσωπεύει, σημαίνει ότι είναι γνώριμο αυτό εδώ πέρα το πράγμα σε εμάς, για να μπορούμε να τις φέρουμε, θα λέγαμε, εις πέρας, να τις εμψυχώσουμε, για να φέρει το αποτέλεσμα που εμείς θα νιώσουμε καλύτερα, την πληρότητα. Αν λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, ακούγατε, σας είπα ότι πρέπει να οραματιστούμε πρώτα και να δουλέψουμε με το μέγιστο μηχανισμό που λέγεται συνειδητή φαντασία. Αυτό είναι το μέγιστο εργαλείο σας. Οι άνθρωποι με φαντασία είναι εξελιγμένοι άνθρωποι, έτσι. Όταν εμείς δουλέψουμε συνειδητά τη φαντασία και δεν έχουμε μια μηχανική φαντασία να ξεπετάει ό,τι να είναι όπου να είναι και γινόμαστε συνειδητοί στις σκέψεις μας και δημιουργούμε λοιπόν στον εσωτερικό μας χώρο τον ιδανικό εαυτό μας, όπως σας είπα, τότε λίγο-λίγο είναι σαν να δημιουργείτε, θα λέγαμε, ή σαν να φέρετε από όλο το σύμπαν που έχετε μέσα σας, συγκεκριμένους ρόλους, τους οποίους σιγά σιγά πρέπει να δοκιμάσετε μέσω των πράξεων. Πρέπει να αφήσετε τον εαυτό σας να δοκιμάσει το καινούριο. Και μόλις επιβεβαιώσετε ότι το καινούριο πραγματικά σας δίνει και βρείτε μια πραγματικά νέα πηγή ενέργειας, τότε θα μπορείτε χωρίς φασαρία, χωρίς πόλεμο, χωρίς απαξίωση, αλλά με ευγνωμοσύνη να αφήσετε την παλιά απεποίθηση να κάθεται στον ντουλάπι σαν ένα παλιό, θα λέγαμε, φόρεμα. Δεν χρειάζεται ούτε να το σκίσετε, ούτε να το μισείτε. Όλοι οι ηθοποιοί ποτέ δεν μισούν κανένα ρόλο, αλλά τους αλλάζουν. Έτσι δεν είναι? Θέλω να φερθείτε σαν επαγγελματίες ηθοποιοί. Και με αυτό τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο αποσυμβολισμός του Οδυσσέα. Όταν το ρώτησε ο Κύκλοπας, που είναι από την κυκλική οπή, που σημαίνει τον κύκλο, πώς σε λένε, είπε ο κανένας. Σας είπα φίλοι μου ότι στην αρχή δουλεύουμε με τον Αχιλλέα μέχρι να φτάσουμε έξω από την πύλη, να φτάσουμε στο έκτο και να νικήσουμε τον έκτορα, να νικήσουμε και να μπούμε να γίνουμε συνειδητοί στο έκτο τσάκρα. Για να περάσουμε στο έβδομο πρέπει να γίνουμε Οδυσσέας και να μπούμε με το άλογο, το αγαθόν στην ανώτερη τριάδα μας. Παρ' όλα αυτά μετά με τον Οδυσσέα που είναι ο κανένας ξαναζούμε την επιστροφή στην Ιθάκη ψυχή μας. Η Ιθάκη ψυχή μας λοιπόν έρχεται μόνο όταν γίνουμε εμείς ο κανένας, γιατί η ψυχή δεν έχει ρόλους, ρόλους έχει ο άνθρωπος, ρόλους έχει η προσωπικότητα. Θέλω λοιπόν σαν το κανένα, αλληγορικά ο ηθοποιός, να μπορούμε να δούμε τους ρόλους, να τους παίξουμε, να τους γνωρίσουμε, να τους καταλάβουμε και να δούμε ποιοι είναι οι μνηστήρες,
ποιοι είναι οι φίλοι, ποιοι είναι το ένα, ποιοι είναι το άλλο, για να περάσουμε όλους τους άφλους που πέρασε ο Οδυσσέας, για να φτάσουμε στην ένωση με την ψυχή μας. Από εδώ και πέρα λοιπόν σας καλώ, συγχρονιστικά με αυτό που ακούτε, να νιώσετε σαν να είστε ο κανένας και να μπορείτε να φύγετε από το σπήλαιο του κύκλοπα, για να μπορείτε να μην σας τρώει συνεχόμενα, θα λέγαμε, τους δικούς σας συντρόφους, τους δικούς σας εαυτούς, τις εσαρκώσεις σας, για να μην σας τρώει ο κύκλος, το συνεχόμενο, επανάληψη, ανακύκλωση, αλλά μπορείτε να βγείτε από αυτή τη σπηλιά. Πώς? Όταν εσείς είστε ο κανένας. Γιατί μόνο όταν γινόμαστε ο κανένας, είμαστε τα πάντα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό και με αυτή την έννοια να μπορείτε κάθε φορά να μην ταυτίζεστε με κανένα ρόλο. Σας είπα, το βίωμα είναι δικό σας, αλλά δεν είστε εσείς. Προχωράμε παρακάτω, να δούμε αν έχουμε άλλη ερώτηση. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη ερώτηση ή όχι, βλέπω εδώ και η Νίκη έχει μία ερώτηση. Η επίφυση, η έδρα της ψυχής είναι το μόνο εργαλείο, πιστεύω, προς αυτή την κατεύθυνση της αφύπνισης και όλης της διαδικασίας προς την έβρεση του ανώτερου εαυτού μας. Η φυσική κατάσταση του κάθε ανθρώπου, πόσο ρόλο παίζει στην επίφυση αντένας? Καταρχήν θέλω να φύγουμε από αυτό το πράγμα που λέμε η έδρα της ψυχής. Η ψυχή έχει το κάθε κύτταρο μέσα, το κάθε μόριο μέσα, το κάθε ηλεκτρόνιο μέσα. Εφόσον είστε συνολικοί, φανταστείτε ότι η ψυχή σας είναι όλο το σύμπλεγμα όλων των οντοτήτων που απαρτίζουν το σώμα σας και το αστρικών, θα λέγαμε, ακτινοβολιών του. Θέλω να καταλάβετε αυτό το πράγμα, να φύγουμε από τις παλιές σκηνές διατυπώσεις που συγκεκριμενοποιούσαν σε μορφές όλα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ένα κομμάτι, θα λέγαμε, της ψυχής σας είναι αυτό που νομίζετε ότι έχετε στην επίφυση, διότι κάπου εστιάζεται παραπάνω το κέντρο σας. Γι' αυτό λέτε το χέρι μου, το αυτί μου, το μάτι μου, γιατί δεν είστε το μάτι, δεν είστε το αυτί, δεν είστε το χέρι μόνο. Άρα είστε κάτι άλλο. Πού το νιώθετε πραγματικά? Στην επίφυση. Πού το νιώθετε πραγματικά? Στο τσάκρα, θα λέγαμε, της καρδιάς, στο τρίτο, στο πρώτο, στο δεύτερο, ολικά. Θέλω λοιπόν να φύγετε εσείς και να εστιάζεστε στην πραγματικότητα, αν είστε μέσα στο σώμα, μέσα στο κεφάλι, έξω από το κεφάλι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, επειδή οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι νιώθουν, θα λέγαμε, ότι η συνείδησή τους είναι στο κεφάλι, εκεί πέρα λοιπόν λέμε ότι είναι το κέντρο, θα λέγαμε, της ψυχής. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι και το συμπαθητικό κέντρο, θα λέγαμε, μέσα μας και νιώθουμε τις περισσότερες φορές όλα τα συναισθήματα στο συμπαθητικό μας, θα λέγαμε, σύστημα, τότε θα λέγαμε ότι η ψυχή μπορεί να ενώνεται με μία, θα λέγαμε, ρίζα στην επίφυση και μία ρίζα, θα λέγαμε, στην καρδιά. Όλα αυτά όμως σας λέω είναι αλληγορικά, μορφολογικά πράγματα για να μπορούμε να εννοήσουμε το αόρατο. Λοιπόν, τι ρωτάς? Λέει, είναι το μόνο εργαλείο, πιστεύω, προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Σας είπα, δεν υπάρχει το μόνο εργαλείο. Υπάρχει να πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς τις ανάλογες ενώσεις μέσα μας και να φερθούμε ολικά κάθε φορά με έναν πιο ολικό εαυτό που θα μπορεί να συμπεριφέρεται με πιο ολικά μέρη του εαυτού σας. Έτσι, σκέτη επίφυση δεν κάνει τίποτα. Κάθε όργανο και κάθε κέντρο μέσα μας πρέπει να συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα για να γίνεται ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Έτσι, λοιπόν, οπότε η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, πόσο ρόλο, λέει, παίζει στην επίφυση αδένας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή η επίφυση ατροφεί στον άνθρωπο σιγά σιγά. Αν θέλουμε να την ενεργοποιήσουμε λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. Όμως, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι εμείς έχουμε εκείνη την ικανότητα να μπορούμε να περάσουμε μέσα στην επίφυση και να ζήσουμε μέσα από αυτό το κέντρο όλο το θαυμάσιο κόσμο του αοράτου. Επίσης, όταν μέσα στην επίφυση αρχίζουμε και συλλάβουμε μια ενέργεια και την καταθέσουμε σε όλα τα κομμάτια του σώματός μας, τότε με το σώμα μας μπορούμε να περάσουμε συνειδησιακά σε άλλη διάσταση. Έτσι, τώρα μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις που δεν θέλουμε να ασχοληθούμε τώρα με τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι σημαντικές, θα λέγαμε, και ειδικές ασκήσεις για να μπορείτε να μεταφερθείτε, τηλεμεταφερθείτε, έτσι, με το σώμα σας σε άλλες διαστάσεις, θα λέγαμε, έτσι.
είτε με το υλικό είτε με το αστρικό. Κάθε φορά θα λέγαμε που η ενέργεια, η συνείδηση εξαπλώνεται και παίρνει μαζί της όλα τα κομμάτια, θα λέγαμε, του φυσικού μας φορέα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα που να φαίνονται εδώ πέρα, θα λέγαμε, θαύματα, έτσι, στους απλούς ανθρώπους. Όλα αυτά απαιτούν μια εξάσκηση, μια γνώση, μια συνέπεια, μια κάθαρση. Λοιπόν, έχουμε άλλο, για να δούμε. Έχουμε και μία εδώ του Μάριου, από ό,τι βλέπω. Πώς εφιλιώνουμε, λέει, με το αρνητικό. Πώς μοιάζει αυτή η διαδικασία. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα είναι να μπορούμε το κάθε τι αρνητικό στη ζωή μας να του δώσουμε την ερώτηση πώς μας εξυπηρετεί. Όταν εμείς το κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας το βλέπουμε σαν ταμπέλα, σαν πληροφορία, θα δούμε ότι κάθε τι μας δίνει μια πληροφορία. Και κάθε πληροφορία, όταν εμείς γράφουμε ένα βιβλίο, όταν εμείς είμαστε ένας detective, μαζεύουμε στοιχεία. Τα στοιχεία είναι αυτά μέσα μας που φτιάχνουμε τα δεδομένα για να μπορούμε να έχουμε μια πιο ειλικρινή κατάσταση της πραγματικότητας που υπάρχει. Όσο εμείς μαθαίνουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας και εξωτερικά, τόσο τη συνδυάζουμε, σας είπα, και τη συμφιλιώνουμε. Η γνώση φέρνει τη συμφιλίωση και την ένωση. Η άγνοια φέρνει πάντοτε τον φόβο και τον πόλεμο. Γι' αυτό στην πραγματικότητα ξέρουμε εμείς όταν λέμε ότι έχουμε το θάρρος για να μπορούμε να μάθουμε, θα λέγαμε, το αρνητικό, την αρνητική ενέργεια. Να δούμε τις επιπτώσεις της, τις επεκτάσεις της, οπότε μέσω των αντιθέτων κάθε φορά που μαθαίνεις το αρνητικό και τα όρια του, ξέρεις ότι μετά από αυτά τα όρια εκεί πέρα σε περιμένει το θετικό. Δηλαδή, όσο εσύ μαθαίνεις να το περιορίζεις, να το περιορίζεις, να το συγχωρέσεις, πάει να πει ότι είσαι τότε έξω από τα όρια του. Και αφού βγαίνεις έξω από τα όρια του, τότε δεν έχει την δύναμη πάνω σου. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορείς να το δεις έτσι, ότι κάθε τι όταν το μαθαίνουμε μας δίνει συγκεκριμένη ενέργεια, δόνηση, γνώση, μάθημα, ώστε να το δούμε στην ανώτερη του μορφή. Γιατί το αρνητικό και το θετικό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ίδια ενέργεια πολλωμένη σε μια χαμηλή δόνηση και σε μια υψηλή δόνηση, που αυτή γίνεται μόνο μέσα από τη δική μας συνείδηση. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό καθεαυτού αρνητική ή θετική ενέργεια. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Εμείς τη δημιουργούμε έτσι, λόγω των πεπιθήσεων. Ακόμα και ένας θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα συμβάν. Εμείς δίνουμε ερμηνεία πάνω στους θανάτους, έτσι. Εμείς δίνουμε την ερμηνεία. Οπότε, παραδείγματος χάρη, να σας πω και αυτό το πράγμα και μετά να κλείσω, ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να βιώσουμε τον δικό μας θάνατο. Έτσι, εξορισμού δεν μπορούμε να βιώσουμε μόνο τον δικό μας θάνατο, παρά μόνο τις μετατροπές που συμβαίνουν στο εξωτερικό μας, τα λέγαμε, πεδίο. Κανένας δεν μπορεί να βιώσει το θάνατό του. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ φίλοι μου και σήμερα για την συνδημιουργία. Χαίρομαι πολύ. Μπορείτε να κάνετε τις κοινοποιήσεις σας, να συνδημιουργήσουμε και σε ένα άλλο επίπεδο, να μοιράσουμε έτσι τη γνώση. Όλοι εδώ πέρα είμαστε κάτω από την, τα λέγαμε, έννοια εκείνης της ροής που εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες όλων μας. Όλοι είμαστε στην ίδια αξία, όλοι είμαστε κρίκοι σε μια αλυσίδα. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί ομαδικά. Ας μοιραστούμε αυτά τα πράγματα με όλους τους συνανθρώπους μας για να φτιάξουμε μια πιο ωραία πραγματικότητα, την πραγματικότητα που ήδη εμείς είμαστε μέσα, να την εξαπλώσουμε με πράξεις, έτσι, με πράξεις από εδώ και πέρα, με πράξεις, πράξεις, πράξεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ειρήνη σε όλους.